Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην 35η μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. Αρχικά θέλω να καλωσορίσω το καινούριο μέλος, την κυρία Κολοβού Σοφία, της Λαϊκής Συσπήρωσης. Σας εύχομαι καλή θητεία, καλή συνεργασία και ό,τι πιο δόκιμο για τον λαό της Ελευσίνας. Δεύτερον, πάμε στο παρουσιολόγιο. Παρόντες μαζί μας είναι η κυρία Άνθη Γιώκα Σεβασμία, ο κύριος Βιλιώτης Νικόλαος, ο κύριος Ηλιόπουλος Γεώργιος, η κυρία Κάβουρα Σερεμέτη Στέλλα, ο κύριος Κουρούνης Γεώργιος, ο κύριος Λιάσκος Δημήτριος, ο κύριος Μίχας Μενέλαος, ο κύριος Μπάρδης Μελέτιος, ο κύριος Παπάς Λεωνίδας, η κυρία Στραϊτούρη Ζωή, ο κύριος Τσουκαλάς Γεώργιος, ο κύριος Ανδρώνης Χαράλαμπος, η κυρία Οικονόμου Δέσποινα, η κυρία Παραδίση Κυριακούλα, ο κύριος Κώστας Κωνσταντίνος, η κυρία Κολοβού Σοφία, ο κύριος Τσίτσος Νικόλαος, ο κύριος Καρποδίνης Παναγιώτης, ο κύριος Κουκουναράκης Παύλος, ο κύριος Εμελτζίδης Χαράλαμπος και ο κύριος Κυριακούκης Αθανάσιος. Στα συρτάρια σας που μπαίνει το υλικό από το Δήμο Ελευσίνας, υπάρχουν δύο βιβλία για την ιστορία του Πανελευσινιακού. Με σειρά παρουσίασης είναι το η ιστορία του όπως τη ζήσαμε, Πανελευσινιακός για τον μπάσκετ, του κύριου Ιωάννη Φιλίππου και το Στάχι της ψυχής, του κύριου Κουλούγλου, ο οποίος παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες στο Expo Bowling. Αυτά. Ήθελα να σας παρακαλέσω για κάτι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη εικόνα που είμαστε διαζώσεις όσο δυνατόν περισσότεροι. Θα παρακαλούσα, αν δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, να μην είμαστε διαδικτυακά, αλλά μόνο διαζώσεις. Και θερμή παράκληση προς όλες τις παρατάξεις. Μην ασχολούμαστε με ερωτοαπαντήσεις σε θέματα και σε ερωτήματα που υπάρχουν στο Facebook ή στο διαδίκτυο, για τον εξής λόγο, γιατί το κοινό, οι πολίτες που μας ακούνε, δεν είναι ενήμεροι για τυχόν αναρτήσεις, δεν ξέρουν το κείμενό της, και συνεπώς δεν μπορούν να έχουν γνώμη και άποψη περί της αντιπαράθεσης. Το λόγο δίνω στον Δήμαρχο για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Κολοβού, Δημοτική Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης, η οποία καταλαμβάνει τη θέση του κυρίου Λιάγκα, ο οποίος παραιτήθηκε. Να ευχαριστήσω σ' αυτός και τον κύριο Λιάγκα για την παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ευχηθώ στο νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου καλή και γόνιμη θητεία για το λαό της πόλης. Προχωράω στις ενημερώσεις. Όπως διαβάσατε, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλέον και η διέλευση ανήκει στο Δήμο μας, μαζί με την οικία Μορφόπουλη, η μελέτη της οποίας βρίσκεται σε καταληκτικό στάδιο εξέλιξης. Ο Δήμος θα διαθέτει στο κέντρο της χώρας ένα χώρο αναψυχής περίπου 3,5 στρεμμάτων. Και αυτή η αγορά γίνεται μέσα από τη γνωστή χρηματοδότηση των 20 εκατομμυρίων και έρχεται ύστερα από πολλά χρόνια από το χαρακτηρισμό της οικίας Ρεντούμι Δούκα σε διατηρητέο. Αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν, η δημοτική αυτή αρχή δεν στέκεται στα λόγια, αλλά φέρνει αποτελέσματα και λύνει προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν. Όχι λοιπόν με ευχολόγιο, αλλά με πολλή δουλειά. Επίσης, για πρώτη φορά μετά από την κατασκευή του, ο Δήμος Ελευσίνας εντάσσει στο Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης, ενέταξε το Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ύψους 183.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Καλλιτεχνικής Απασχόλησης, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα και υπό την εποπτεία της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας. Επιπλέον, να σας ενημερώσω για τη χρηματοδότηση που έλαβε ο Δήμος μας σχετικά με την αναβάθμιση των ΚΕΠ. Ήδη αμεσότατα έγιναν οι πρώτες κινήσεις, οι απαραίτητες από την Αντιδήμαρχο, την κυρία Κάβουρα και την υπηρεσία, ώστε να δημιουργηθούν οι διαδικασίες ανακαίνησης και εξοπλισμού. Μιλάμε για ανακαίνηση και εξοπλισμό και όχι για επάντρωση. Και τέλος, σήμερα υπογράψαμε στα ταμεία, στο ταμείο υπέγραψα σήμερα στο Ταμείο Παρακαταθυνιακών και Δανείων, τη δανειακή σύμβαση για τα δύο έργα από το πρόγραμμα Τρίτσης. Η πρώτη αφορά το έργο της ανέγερσης του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου, που έχει χρηματοδότηση 900.000 ευρώ. Είναι αυτό που έχουμε πει και έχουμε μιλήσει σχετικά. Και η δεύτερη είναι η συγχωρητήριση των σχολικών μονάδων του πρώτου και ανοιχτών αθλητικών χώρων
του πρώτου και τρίτου γυμνασίου και του δημοτικού σταδίου Δασκαλάκης με χρηματοδότηση 850.000 ευρώ. Έχει γίνει λοιπόν και έχω αναφερθεί πολλές φορές στην προσπάθεια που γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία και τον Αντιδήμαρχο για την κατάθεση των προτάσεων στο πρόγραμμα Τρίτσης και βλέπετε ότι πλέον έχουμε απτές θετικές εξελίξεις σε πολλές από τους στόχους μας. Περιμένουμε και δύο ακόμα χρηματοδοτήσεις από το Τρίτσης, οι οποίες είναι εν αναμονή της επικύρωσης, δηλαδή να δοθούν στο Δήμο. Υπομονή λοιπόν για αυτά που έρχονται, με περισσότερη δουλειά από εμάς, που έχουμε πλέον στα χέρια μας και αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης της διοίκησης της πόλης. Οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, είμαι στη διάθεση. Ευχαριστούμε. Λόγο στον κύριο Τσουκαλά. Καλησπέρα σε όλους και εγώ και εμείς καλωσορίζουμε το νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Κολογού. Συγχωρείς, κύριε Τσουκαλά. Θέλω να πω τα συλληπιτήριά μου και νομίζω ότι εκφράσω όλους τα συλληπιτήρια για το θάνατο ενός εργαζόμενου στη Μαγούλα, συγγνώμη, εν τη ρήμη του λόγου. Το ξέχασα, ενός εργαζόμενου του Δήμου μας, του Γιώργου του Αρβανίτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα. Νομίζω αύριο είναι η κηδεία. Ωραία. Αύριο 4.30 ώρα στη Μαδρή. Κύριε Τσουκαλά, λυπάμαι για τη διακοπή. Όχι, δεν κανένα πρόβλημα. Θέλω να αναφερθώ στο εξής. Στις 10 Οκτωβρίου είχα στείλει στην υπηρεσία ένα αίτημα. Ακόμα δεν έχει απαντηθεί και θέλω να δω πότε θα απαντηθεί. Έχουν περάσει το χρονικό περιθώριο των 20 ημερών. Το ερώτημά μου είναι αν από τις 20 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου στο ΚΔΑΗ έχουν μπει άλλα φορτηγά πλην των δημοτικών. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 20 μέρες, έχουν παρέλθει κύριε Πρόεδρε και δεν έχω πάρει απάντηση. Το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω, στις 15 Οκτωβρίου σας είχα ρωτήσει πόσες συνδέσεις αποχέτευσης έχουν γίνει από το Σεπτέμβριο του 2019 και πόσες έχουν πληρωθεί. Να μου δώσετε. Επίσης, σας είχα ρωτήσει πότε θα συγκληθεί η Επιτροπή Εσχυλίων με θέμα τον απολογισμό των εσχυλίων για να μπορώ να παρευρεθώ. Αυτά είναι τα έχω. Σας έχουν σταλεί, Πρόεδρε, στο mail σας. Επομένως, γι' αυτό γνωρίζω και τις ημερομηνίες. Με αφορμή την... Θα ήθελα να θέσω κάποια τρία ερωτήματα με αφορμή τη βοήθεια που δίνει ο Δήμος των 25 ευρώ για την αποχέτευση. Το πρώτο είναι, και θα τα στείλω και γραπτός, γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος έχει δεσμευτεί ότι πλέον θα απαντάει με έγγραφα. Από ποιον κωδικό θα πληρωθεί η δαπάνη αυτών 25 ευρώ. Θα το στείλω αύριο και ελπίζω ο κύριος Ηλιόπουλος να μου απαντήσει γραπτός, όπως έχει υποσχεθεί. Δεύτερον, για ποιο λόγο δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για αυτή την παροχή και δίνεται αδιακρίτως. Και τρίτον, εάν θα υπάρξει αντίστοιχη ενίσχυση σε δημότες που έχουν συνδεθεί, αλλά οι οποίοι έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή είναι άνεργοι. Ευχαριστώ πολύ. Τρία ερωτήματα. Θα τα στείλω και γραπτός και ελπίζω να μου απαντηθούν γραπτός. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέριζουμε τον κύριο Παπαγιάνναρο που είναι μαζί μας και ο λόγος είναι στον κύριο Κόνστα διαδικτυακά. Καλησπέρα για από εμάς. Κύριε, μπορούμε να ακούγουμε γιατί έχω καιρό να κάνω. Ναι, κύριε Κόνστα, ακούγεστε. Συγγνώμη, μισό λεπτό.
τέλους και γι' αυτό. Αν το έργο, τα ευρήματα αρχαιολογικά και ειδικά το ανηλυματικό τείχος της Ιεράς Οδού που ανακαλύφθηκε, σκοπεύεται να αξιοποιηθεί και τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Επίσης, υπάρχει το ζήτημα των αντιπλημμυρικών έργων. Θα παραδεχτείτε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων στην πλατεία Ιερών το έχει θέσει από την πρώτη μέρα που βρίσκεται σε αυτά τα έργα. Το έχουμε θέσει επανειλημμένως, ότι σε κάθε βροχή δημιουργούνται ποτάμια, πνιγόμαστε, για να μην πούμε για την Αποστόλου Παύλου ξεχωριστά που δημιουργείται ρέμα ολόκληρο. Και θέλουμε να ξέρουμε αν έχουν υπάρξει δυσκολίες, αν το έργο θα ολοκληρωθεί ή αν θα πάει πίσω και αυτό. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι ένα έργο τέτοιας ζωτικής σημασίας πρέπει να ολοκληρωθεί στο 100% με όλα αυτά που πάμε παραπάνω, να μην δεχθούμε καμία, δεν θα δεχθούμε τουλάχιστον εμείς καμία έκπτωση στο θέμα της ποιότητας των έργων, καμία έκπτωση γενικά στα έργα αποδομών, οικοδομών, πόσο μάλλον ένα τόσο σημαντικό έργο. Θα ήθελα να απαντήσω αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα θέσω άλλο θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόντσα. Στον κύριο Τσίτσο, λόγω σου. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες που μας παρακολουθείτε. Καλησπέρα, κύριε Κολοβού. Εύχομαι καλή επιτυχία στο καινούριο σας ρόλο. Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα αναφερθώ πάλι στο καταμαράν. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Το έχουμε επανειλημμένα αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έχουμε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις εφημερίδες. Τι θα γίνει με αυτό? Θα είναι η μασκό της πόλης για την πολιτιστική? Νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνετε για να απομακρυνθεί μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς. Περιμένουμε μια απάντηση για αυτό το θέμα. Επίσης, μια ερώτηση που έχω να κάνω αφορά τον τουρισμό. Πρόκειται να γίνει στο Ζάπιο μια έκθεση στις αρχές Νοεμβρίου και θα ήθελα να ξέρω, του 2022, αυτού του μήνα δηλαδή, θα ήθελα να ξέρω αν θα συμμετέχουμε και τι μέτρα έχουμε λάβει για τη συμμετοχή μας σε αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τσίτσο. Ο λόγος στον κύριο Καρποδίνη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκε ότι επιχειρείται η εξέβρεση χορηγού ή επενδυτή για το πρώην αναψυκτήριο στην παραλία. Βρέθηκε επενδυτής. Έχετε κάτι να μας πείτε πώς θα αξιοποιηθεί το αναψυκτήριο? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Καρποδίνη. Ο κύριος Κουκουναράκης έχει κάποιο ερώτημα. Καλησπέρα και από μένα. Δεν έχω κάτι, κύριε Πρόεδρε, συγκεκριμένο. Απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οικονομική Υπηρεσία για την επιστολή που μου έστειλε ως προς την απάντηση σχετικά με το θέμα των ανταποδοτικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κουκουναράκη. Ο κύριος Σεμετζίδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή για το βιβλίο «Τα στάχια της ψυχής». Δεν πρόλαβα να το ανοίξω. Θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο που θα πρέπει να είναι στο σπίτι του κάθε Λευσίνιου. Εμένα μου γεννιούνται μνήμες γιατί με αυτούς τους τεράστιους παίχτες, όπως ήταν ο Ματέος ο Μουράτης, όπως ήταν ο Παναγιώτης ο Μίχας, όπως ήταν ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Ορμελιώτης, από τη δικιά μας γενιά ο Βαγγέλης ο Μπάρδης, θεωρώ ο Βαγγέλης ο Φιλιππής. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Μπράβο, Δημαρχέ, ειλικρινά. Το πιστώνεις αυτό. Σε αυτό το βιβλίο είσαι παρόν και το δικαιούσε να είσαι παρόν. Αυτά τα λίγα από μένα. Επανέρχομαι σε κάτι ερωτήματα παλιότερα, στα οποία δεν έχω πάρει απάντηση. Το ένα έχει να κάνει, κύριε Δήμαρχε, για ένα οικόπεδο στο οικοδομικό τετράγωνο 311, το οποίο είναι στην Υγεία Παπακώστα, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο για πλατεία και για το οποίο δεν έχω πάρει απάντηση τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Είναι μια υγειονομική βόμβα, αυτή τη στιγμή είναι σαν χωματερή και θεωρώ και θέλω να μάθω πραγματικά, γιατί δεν έχω πάρει απάντηση, τι σκοπεύετε να κάνετε σε αυτό το οικόπεδο.
Το δεύτερο μου ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, είναι αφορά μία δέσμευσή σας το 2021 σε μία πρότασή μου για δεντροφύτευση 253 δέντρων για τη γενοκτονία των ποντίων. Στις 23 Μαΐου του 2021 δεντροφυτέψαμε 3 δέντρα. Έχω κάνει 3 ερωτήσεις από τότε και περιμένω... Πόσα, κύριε Δήμαρχε? Δεν σας άκουσα. 10. Ό,τι πείτε. Τα υπόλοιπα, από τότε σας έχω κάνει 3 ερωτήσεις. Περιμένω απάντηση. Και τελειώνοντας με ένα τελευταίο, έχω δει μια δημοσίευσή σας για την πλατεία στο Κοράλι, ότι η Δημοτική Αρχή περίμενε 30 χρόνια για να φτιαχτεί η πλατεία στο Κοράλι. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από το έργο που έχει τελειώσει, αν έχει τελειώσει, και θέλω να μου πείτε αν είσαστε ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα αυτής της πλατείας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σεμερτζίδη. Ο κύριος Κρυκούκης. Τίποτα. Ωραία. Άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριος Ανδρώνης. Την καλησπέρα μου. Θα ήθελα να ευχηθώ στον κύριο Δήμαρχο πολύχρονους διεχτές. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, να καλωσορίσουμε την κυρία συνάδελφο, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το τρίτο που θα ήθελα να πω, θα ήθελα πραγματικά να πω συλληπιτήρια για τον συνάδελφο που χάθηκε αδίκως και να ευχηθώ τα συλληπιτήρια μου, όπως και όλο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οικογένειά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρώνη. Κύριος Μπάρτης. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πού μπορώ κι εγώ να υποβάλω κάποιες σκέψεις, προτάσεις σχετικά, αν είναι στις προθέσεις σας, να φτιαχτεί ο κανονισμός λειτουργίας, ο νέος του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ξέρετε, στη Δημοτική Ομάδα δεν έρχομαι. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να πληροφορηθώ, θέλετε, στο γραφείο σας, που να στείλω κάποιες προτάσεις σχετικά πώς πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μην το εκλάβει η Δημοτική Αρχή, επειδή δεν θα κάνω πολλές ερωτήσεις σήμερα. Ήδη μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, σε 11 μήνες έχουμε εκλογές. Θα έχουμε χρόνο μπροστά μας να υποβληθούν πολλές ερωτήσεις και να δούμε αν η Δημοτική Αρχή μας δώσει καμία από τις απαντήσεις. Διότι μέχρι σήμερα όσες ερωτήσεις έχω κάνει, καμία απάντηση δεν έχω πάρει. Είδα τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών που την προηγούμενη φορά ανέφερε για πόσες αναθέσεις απευθείας είχε κάνει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Σε ερώτηση όμως που είχα κάνει εγώ πόσες αναθέσεις έχουν γίνει από 1η-1η μέχρι τότε που το έκανα, καμία απάντηση. Ενδεχομένως θα επανέλθω και στις παλαιότερες ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, και επειδή δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας, θα ήθελα να αναφέρω στον αγαπητό κύριο Δήμαρχο, ο οποίος ασχολείται και με το ποδόσφαιρο, ότι διετέλεσα κι εγώ κάποια θετία αντιπρόεδρο στον Πανελευσυνιακό, τη χρονιά την οποία βγήκε ο Πανελευσυνιακός στην Αλφα Εθνική. Βέβαια, είδα και ίσως το όνομά μου να μην ήταν τόσο αρεστό, γι' αυτό δεν συμπεριελήφθη μέσα όπως άλλα ονόματα, χωρίς να κριτικάρω τα υπόλοιπα ονόματα. Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Δημοτική Αρχή. Κύριε Πρόεδρε, θα με προστατέψετε? Ναι, κύριε Μπάρδη, σας παρακαλώ. Διότι εγώ όταν κάνω παρεμβάσεις... Έχετε δίκιο, κύριε Μπάρδη. Διέκοπταν το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι πρώην συνεχίστε, πρόεδροι. Συνεχίστε. Σας παρακαλώ, προστατέψτε με και τελειώνω. Εκτός από το βιβλίο που ανέφερα, θα ήθελα να πω και νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή το γνωρίζει. Στο κημητήριο υπάρχει η Εκκλησία ο Άγιος Λάζαρος. Δεν είναι τόσο δύσκολο σε συνεργασία με τον ιερέα που ανήκει και νομίζω στον Άγιο Κωνσταντίνο ανήκει, να βάλουμε δεξιά-αριστερά δύο καγκελάκια όταν θέλει ένα ηλικιωμένο άτομο
να ανέβει, να προσκυνήσει μέσα, να τον βαστάνε, να τον ανεβάσουνε. Δεν είναι τόσο δαπάνη και τόσο δύσκολο να βοηθήσουμε. Κλείνω εδώ. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα ξεκινήσουμε, γιατί μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο. Ανέφερα ένα μόνο, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι για τον Άγιο Λάζαρο η Δημοτική Αρχή το γνωρίζει. Ελπίζω όμως, όχι επειδή το ζήτησε, το ανέφερα εγώ, να μην γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Μπάρδη. Ο κύριος Λιάσκος έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τον συνάδελφο και κυρία Κολοβού Σοφία. Της εύχομαι πολύ δύναμη, καλή δύναμη για το καλό της πόλης μας. Κύριε Πρόεδρε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπόθηκε από τον συνάδελφο κύριο Τσουκαλά ακριβώς ότι έχουν υποθεί κάποιες αναλήθειες. Λοιπόν, προτρέπω το συνάδελφο τον κύριο Τσουκαλά ή όποιος άλλος συνάδελφος θέλει να ανατρέξει στα δημοτικά τέλη των προηγουμένων δημοτικών ετών και να δει ότι με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής του κύριου Τσουκαλά, με τη μείωση των δημοτικών τελών που έγινε στις μεγάλες βιομηχανίες της πόλης, στα πολυκαταστήματα, στους σουπερματικούς χώρους, στα logistic, στους αποθηκευτικούς χώρους, στις τράπεζες, ο Δήμος μας ζημιώθηκε 5 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζει να ζημιώνεται 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Βέβαια, αυτό δεν το αναφέρω για να επανέλθω τι είχε γίνει στα προηγούμενα χρόνια. Το αναφέρω διότι πια, κύριοι, πρέπει, επειδή σε λίγες μέρες, σε 20 μέρες, σε ένα μήνα, θα συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό, θα συζητήσουμε για τα δημοτικά τέλη πρώτα. Καλό να έχουμε όλοι, σε όλοι μας τη σκέψη μας, το πώς, τι αποφάσεις θα πάρουμε στα δημοτικά τέλη που αφορά τις βιομηχανίες, τα logistic, τους μεγάλους πρωτοκυρικούς χώρους και τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων είναι τόσα πολλά και αυτά που αποδίνουν στην πόλη μας είναι πάρα πολύ λίγα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Λιάσκο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαδικτυακά κάποιες τοποθετήσεις ή περνάμε σε απαντήσεις των αντιδημάρχων. Okay. Από τους αντιδημάρχους, κύριος Ηλιόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε, κυρία Κολοβού. Στον κύριο Τσουκαλά, συνδέσεις που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή από το 19. Το αίτημά σας έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου. Επεξεργάζεται από την υπηρεσία. Νομίζω ότι έχει υποχρέωση η υπηρεσία να σας απαντήσει. Τώρα, γιατί το αναγάγεται θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι μια πρακτική την οποία ακολουθείτε για τους δικούς σας λόγους. Άρα, δεν είναι θέμα να σας απαντήσει ο Ηλιόπουλος, ο κάθε Ηλιόπουλος. Η υπηρεσία νομιμοποιείται στο χρόνο που ο νομοθέτης της δίνει να έχετε την απάντησή σας και θα την έχετε. Κωδικός της απορροής των βοθρολυμάτων. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, συνεχίζετε να καταγράφετε στο μικρόφωνο αυτή την πρακτική. Αν η δαπάνη κριθεί μη νόμιμη από την υπηρεσία, θα κοπεί ή θα επιστωθεί ως εντέλεσθε από τον Δήμαρχο, ως κάποιες φορές λοιπόν αναγκάζεται να κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αιμονή σας. Σας ξαναλέω και πάλι σας κοιτάω στα μάτια. Εμείς βγήκαμε στην κοινωνία, αφογκραστήκαμε και βγαίνουμε και τους προσφέρουμε το ελάχιστο των 25 ευρώ. Θέλετε να βγείτε στην κοινωνία και να πείτε ότι δεν το δικαιούτε? Βγείτε και πείτε το. Ανοιχτά μιλάμε. Ανοιχτά μιλάμε. Αντρίκια, παντελονάτα. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο προβληματισμός σας. Έχετε τώρα τρεις συνεχόμενες συνδυάσεις, λοιπόν, που βάζετε αυτό το θέμα. Εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί πιστεύω ότι βοηθάμε λοιπόν την κοινωνία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και συναισθηματικά αλλά και οικονομικά τη μέση οικογένεια των 25 ευρώ. Γιατί 25 ευρώ λοιπόν ισόρροπα σε όλους? Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού τώρα. Πραγματικά τώρα να βάλουμε κριτήριο λοιπόν, γιατί είπαμε ότι αυτό το μέτρο έχει ένα συνέστημα μέσα. Καθυστερήσαμε. Μεγάλη ευθύνη λοιπόν στη δίκη τη δική σας, μερίδιο ευθύνης και στην δίκη του οικονόμου και λέμε λοιπόν να πάμε να ολοκληρώσουμε το έργο. Να βάλουμε οικονομικά κριτήρια εκεί. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Πραγματικά. Κύριε Μπάρδη, δεν είπα ποτέ ότι η Δημοτική Αρχή δεν κάνει αναθέσεις. Ίσα-ίσα που είπα ότι οι αναθέσεις είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Το πώς όμως αυτές οι αναθέσεις διαχέονται στην τοπική κοινωνία είναι ένα θέμα να το συζητήσουμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνονται αναθέσεις, γιατί θα πρέπει να έρθουμε και να ενισχύσουμε το μικρό ελεύθερο επαγγελματία της πόλης. Αν και σε αυτό λοιπόν διαφωνείτε, πολύ ευχάριστο να το δούμε.
Αν νομίζετε λοιπόν ότι θα πρέπει να τα κάνουμε όλα ανοιχτούς διαγωνισμούς και τα χρήματα να φεύγουν εκτός πόλης, είναι και αυτό ένα θέμα συζήτησης. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έρθουμε και να καταγράψουμε ανοιχτό το μικρόφωνο τι ακριβώς θέλουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ηλιόπουλε. Δευτερολογία δεν υπάρχει, επιπροσωπικού δεν υπάρχει θέμα, δεν θα δοθεί. Η αντιδήμαρχη και ο δήμαρχος για απαντήσεις. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πραγματικά. Δεν υπάρχει προσωπικού, δεν είναι βλάσφημη αναφορά, δεν θίγει σε κάτι. Θα μιλήσετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, όχι, όχι. Κατηγορήστε με ότι δεν δίνω το λόγο. Δεν είναι επί το προσωπικού, δεν θίγει σε κανένας τίποτα. Μπορείτε να απαντήσετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Παπαγιάνναρος. Κύριε Παπαγιάνναρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά συλληπιτήρια στον εργαζόμενο του Δήμου μας και τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Με πολύ μεγάλη χαρά ενημερώθηκα εγώ για την παρουσία της κυρίας Κολογού από εδώ και πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μακάρι να πληθύνουν και οι γυναίκες είτε με αυτόν τον τρόπο είτε και από τις επόμενες εκλογές απευθείας. Μία απάντηση στον κύριο Τσό που την οφείλω σχετικά με την παρουσία μας στην έκθεση. Όπως το έχουμε συζητήσει από την αρχή της χρονιάς, κύριε Τσίτσο, και με βάση τους προϋπολογισμούς οι οποίοι έχουν κατατεθεί ανά διάφορα χρονικά διαστήματα και βάσει των αναμορφώσεων. Το ποσό αυτό, επειδή επιχειρήσαμε και πέρσι με το ίδιο ποσό να συμμετάσχουμε στην ίδια έκθεση, δεν επαρκεί, δυστυχώς. Και από τη στιγμή που έχουμε περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο αριθμό χρημάτων για τη φετινή χρονιά, θα κάνουμε παρουσίες σε εκθέσεις και φέτος, και μάλιστα είχα και χθες επικοινωνία με τον αντίστοιχο ενταλμένο σύμβουλο της Περιφέρειας, αλλά και το 2023, κατά κύριο λόγο, μέσα στα περίπτερα της Περιφέρειας ή αν χρειαστεί και του ΕΟΤ. Εκτός και αν του χρόνου στον επόμενο προϋπολογισμό καταφέρουμε και βάλουμε ένα αρκετά καλό και επαρκές ποσό για να έχουμε μια συνεπή και ολοκληρωμένη παρουσία στις εκθέσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαγιάνναρε. Διαδικτυακά έχουμε κάποιο αίτημα από κάποιον αντιδήμαρχο για απαντήσεις. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο για την ολοκλήρωση. Οπότε θα ξεκινήσω από τον κύριο Κόνστα να απαντήσω. Μίλησε για την πλατεία, μίλησε για την υπογειοποίηση, μίλησε για μια σκέψη που κάνει, η οποία είναι η σύνηθης, ότι αφού ολοκληρωθεί το έργο δεν πρόκειται να επανέλθουμε. Εδώ υπήρξε διακοπή της υπογειοποίησης και υπήρξε για συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διαμορφωμένη, χαραγμένη πορεία των καλωδίων αυτών, τα οποία σε εύθετο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο θα φύγουν. Υπάρχει μέσα μια ολόκληρη όδευση, το έχουμε πει, το έχει πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σε κάποιο συμβούλιο ο κύριος Μαυρογιάννης, που θα γίνει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, χωρίς να θίξει την ενότητα της πλατείας, προκειμένου να λυθεί και αυτό το θέμα. Υπάρχουν έργα υποδομής στην πλατεία, ασφαλώς, γιατί η πλατεία παρουσίαζε προβλήματα και πράγματι η μελέτη είχε κάποια σημεία που είχε ελλείμματα. Μπορεί να έχει βραβευτεί και κανείς να αμφισβητεί την ομορφιά της, γιατί στο τέλος θα είναι μια όμορφη πλατεία. Αλλά οφείλω να πω ότι είχε προβλήματα όσον αφορά τα αρδευτικά, την απορροή των υδάτων. Είναι γνωστό και δεν είχε και ολοκληρωμένη μελέτη. Δεν είχε ολοκληρωμένο κομμάτι που να αφορούσε τη Γεωργίου Παύλου, όχι την Αποστόλου Παύλου, όπως είπε ο κύριος Κόνστας. Η Γεωργίου Παύλου. Η Γεωργίου Παύλου μαγικά δεν περιλαμβανόταν στη μελέτη. Λες και δεν ήταν κομμάτι της πλατείας. Τέλος πάντων, παρόλο που αυτή με τον όποιον τρόπο έγινε εκεί πεζόδρομος, είναι ιστορικά γεγονότα που αφορούν το παρελθόν και κάποια στιγμή θα τα ξαναφέρουμε στη συζήτηση. Και στη Γεωργίου Παύλου θα γίνει έργο. Είναι έτοιμη να αναλυφθεί δαπάνη για να μπορέσει να γίνει η απορροή των υδάτων στη Γεωργίου Παύλου και μετά στην Εσχύλου. Γιατί διαφορετικά η πλατεία θα είναι στη σύνετη κατάσταση που ήταν κατά το παρελθόν. Δηλαδή, μια πλατεία που θα μαζεύει όλα τα νερά από την Ηρώνη Πολυτεχνείου, θα τα συζορεύει σε 2-3 σημεία και στο τέλος με ένα δυναμικό φυσικό ριάκι θα τα διώχνει από τη Γεωργίου Παύλου. Όλα αυτά είναι μέσα στις διαδικασίες που δρομολογούνται ενδεχομένως. Δεν μπορεί να παρέμβει ο κ. Μαυρογιάννης αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Οπότε ήρθα να καλύψω εγώ και οποιασδήποτε πληροφορίες στην πορεία. Κύριε Κόνστα,
για το κατά μάλλον δεν υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει όμως αίτημα για συνάντηση με τον Όλε. Υπάρχουν διάφορα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν, οπότε θα αντιμετωπιστεί. Για το αναψυκτήριο. Το αναψυκτήριο, ναι, υπάρχει ένας λευσίμιος επιχειρηματίας, ο οποίος δεν διασυνδέεται επιχειρηματικά με το Δήμο, ο οποίος θέλει αυτή τη στιγμή να αναλάβει το, να φτιάξει το αναψυκτήριο, να γίνει με αυτόν τον τρόπο έμεσος χορηγός στην πολιτιστική πρωτεύουσα. Όμως, με ρωτάτε, η ερώτηση σας είναι τι θα γίνει το αναψυκτήριο. Το αναψυκτήριο, καταρχήν, είναι δεσμευμένο στο φάκελο μέχρι το τέλος, μέχρι τον Απρίλιο του 2024 για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Μετά, η δημοτική αρχή καινούρια θα υπάρχει, η ίδια μπορεί να είναι, οπότε θα έρθει συνολικά. Έχετε τόσο εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι εμείς θα είμαστε πάλι δημοτική αρχή, αλλά δεν θέλω να τα λέω από τώρα τα σχέδιά μας για το μέλλον. Οπότε το αφήνω και αυτό. Δεν υπερφεύγω. Κύριε Σεμερτζίδη, ευχαριστώ για το βιβλίο και εμέσως θα απαντήσω, γιατί είναι γνωστές οι αδελφικές σας σχέσεις με τον κύριο Μπάρδη. Δεν είναι σκοπτικό, είναι πραγματικό. Λοιπόν, να πω ότι στο προηγούμενο... Κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι προσωπικό. Όχι, κύριε κάτσε. Κύριε Μπάμπη, κύριε Σεμερτζίδη. Δεν έχει καμία σχέση ο σχετισμός τώρα με τον κύριο Μπάμπη. Ένα λεπτό τώρα, σας παρακαλώ. Δεν αφήσετε να τελειώσει. Σας παρακαλώ. Τελειώσει. Μα δεν αφήσατε να τελειώσει. Κύριε Πρόεδρε, δεν με προσπαθεί. Άμα δεν σας... Ωραία, θα το αλλάξω λοιπόν. Να σας πω λοιπόν ότι σας ευχαριστώ για το καλό σας σχόλιο για τα 90 χρόνια και το Στάχι. Και να πω επίσης, και μπορείτε να πάτε στο προηγούμενο βιβλίο, το προηγούμενο βιβλίο λοιπόν που έγινε πριν κάποια χρόνια, δεν υπήρχε μέσα στο βιβλίο μία αναφορά του ονόματός μου. Και για αυτούς που ξέρουν τα ποδοσφαιρικά δρόμενα ή του μπάσκετ ή του στίβου, ξέρουν ότι τουλάχιστον έτσι λέγεται και στην πόλη, πρώτα ήμουνα στον αθλητισμό και μετά σε όλα τα άλλα. Εγώ λοιπόν δεν παραπονέθηκα και είπα ότι δολίως, άρα και απευθύνοντας το λόγο και στους απόντες λέω ότι εγώ δεν ασχολήθηκα με το βιβλίο ποιους κατέγραψε και ποιους έγραψε. Δεν είναι δουλειά του Δημάρχου να πει στον δημοσιογράφο τι θα γράψεις και τι δεν θα γράψεις. Ο δημοσιογράφος έγραψε, κρίθηκε για αυτό που έγραψε. Λοιπόν, παρεξήγηση ήταν, μην τέτοιο. Λοιπόν, για το θέμα της χωματερής, πραγματικά έχετε δίκιο, είναι ένα θέμα που οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είπα εγώ ποτέ για το κοράλι. Εγώ προσωπικά δεν έχω πει ότι 30 χρόνια. Εγώ. Δεν ξέρω αν έχει πει κάποιος άλλος. Εγώ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θεωρώ ότι το έργο στο κοράλι, όπως και τα δύο επόμενα στην Ειρήνης και στη Δημοκρατίας, είναι έργα ανάπλασης των πλατιών, είναι πολύ ωφέλιμα για την πόλη και για μένα είναι και θετικά αυτά τα βήματα. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Δεν είναι απαραίτητο, και έτσι εμέσως δίνω και μία απάντηση στον απόντα για τον κύριο Μπάρδη. Εγώ έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κύριου Μπάρδη. Δεν είναι απαραίτητο οι απαντήσεις που δίνω να συμφωνούν με τα θέλω ή τις απόψεις του κυρίου Μπάρτη. Σας ευχαριστώ. Να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Αρβανίτη του Γιώργου, που τυχαίνει να ήταν συμμαθητής μου και του κυρίου Καρποδίνη του Παναγιώτη και του κυρίου Σεμερτζίδη του Μπάμπη. Περνάμε στα έκτακτα θέματα. Έχουμε δύο έκτακτα. Λήψη απόφασης για τη συζήτηση του θέματος περικαθορισμού αμοιβής της δικηγόρου Χαροκόπου Αγγελικής για το χειρισμό της αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της εταιρείας Προμαρίν μονοπροσωπήκε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζεται ομόφωνα. Παρακαλώ. Υπενθυμίζω και επαναφέρω πάλι στις αντίστοιχες περιπτώσεις την ύπαρξη του ποσού της αμοιβής του δικηγορικού γραφείου. Ευχαριστώ. Πιστεύω, εδώ πέρα υπάρχει η περίληψη, υπάρχουν τα πάντα, κύριε Τσίτσο. Στο θέμα είναι έκτακτο, δεν σας έχει σταλεί. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά
Θα το διαβάσουμε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Τώρα στο θέμα. Είναι για τη συζήτηση. Λοιπόν, δεύτερο εκτάκτο θέμα. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Χαροκόπου Αγγελικής για το χειρισμό της αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της εταιρείας Προμαρίν Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Το ποσό αμοιβής είναι 4.937,68. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζετε ομόφωνα. Περνάμε στα τακτικά θέματα. Και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα. Έγκριση υλοποίησης του προϋπολογισμού του δευτέρου τριμήνου του οικονομικού έτους 2022. Από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ηλιόπουλο. Κύριε Αντιδήμαρχε, εσάς ο λόγος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με την 566 του 22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, από τον κυρίων Τσάτσι και Κόνστα, ομόφωνη απόφαση, είχαμε την έγκριση υλοποίησης του δεύτερου τριμήνου του 2022 για τα πρακτικά να αναφέρω ότι στο κομμάτι των εσόδων η εισπραξιμότητα σε σχέση με το προϋπολογιστέν ήταν στο 47%. Τα έσοδα από παρελθόντα έτη έχουν ξεπεράσει πλέον τις προβλέψεις του προϋπολογισμού ή βρισκόνται στο 105%. Τα έξοδα είναι εντός στοχοθεσίας που έχουμε θέσει και σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού, όπως διαμορφώνονται οι απαιτήσεις με 30 έκτου είναι στα 21.619 οι απαιτήσεις, τα χρηματικά διαθέσιμα στα 14.219, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο 1.046 και οι λοιπές μακροπρόθεσμες στο 1.33. Στη διάθεση των συναδέλφων για τυχόν ερωτήσεις. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Διαδικτυακά, τοποθετήσεις, εσείς. Κύριος Τσουκαλάς. Καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίτσος. Καμία ερώτηση, υπερψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Άλλες τοποθετήσεις. Ευχαριστώ. Εμείς, κύριε Κουρούνη. Κύριος Κόνστας. Και εμείς καταψηφίζουμε, όπως και τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κόνστα. Το θέμα περνάει με πλειοψηφία. 18 υπέρ και 3 κατά, 4 κατά. Ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο θέμα. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού τρίτου τριμήνου οικονομικού έτους 2022. Πάλι ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απλώς να βάλω στο σώμα ότι το υπερψηφίζω ή καταψηφίζω στο θέμα της έγκρισης υλοποίησης. Είναι μια καθαρά υπηρεσιακή εισήγηση και έχει να κάνει καθαρά με το πώς εντός στοχοθεσίας λοιπόν, είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος έχει κατεβάσει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή έτσι για τους συναδέλφους. Λοιπόν, στη συνέχεια, λοιπόν, και σύμφωνα με την 567 του 22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, από τον κύριο Τσάτς και τον κύριο Κόνστα, με ομόφωνη απόφαση, ενέκρινε λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή την υλοποίηση του τρίτου τριμήνου για το 2022. Για τα πρακτικά, λοιπόν, να πω ότι τα τακτικά έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογιστέντα έχουν ανέλθει στο 75% και τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών και αυτά, λοιπόν, στο 106%. Τα έξοδα, οι δαπάνες είναι εντός στοχοθεσίας και για τους συναδέλφους και για τα πρακτικά, σύμφωνα με τον ισολογισμό, οι απαιτήσεις παραμένουν υψηλές στο 21.586, το ταμείο είναι 11.600, οι λοιπές μακροπρόθεσμες 1.046 και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες 1.026. Διάθεση των συναδέλφων για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις, διαδικτυακά κάποιος, όχι. Τοποθετήσεις. Κατά. Άλλος, κύριος Τσίτσος. Μια τοποθέτηση υπερψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τσίτσο. Κάποιος συνάδελφος διαδικτυακά, κύριε Κόνστα. Ναι, το ίδιο καταψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Είναι υπερψηφιακό το θέμα, αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους στόχους του προϋπολογισμού. Καταλαβαίνουμε αυτό που λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, αλλά δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόνστα. Ευχαριστώ. Άρα, 17 υπέρ, 4 κατά.
Τρίτο θέμα. Ανάκληση της υπαριθμών 26/20 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καταλογισμού αχρεωτήσεων καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα. Εισηγήτρια η κυρία Κάβουρα Σερεμέτη, Αντιδήμαρχος. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κάτι όπως εισήγηση. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Υπέρ. Σύμφωνα με την εισήγηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Διαδικτυακά κάποια τοποθέτηση. Ψηφίζεται ομόφωνα. Τέταρτο θέμα. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με το χειρισμό της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλαν 30 εργαζόμενοι του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Ελευσίνας προκειμένου να ρυθμιστεί η κατάσταση της εργασιακής του σχέσης. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζεται ομόφωνα. Και πάμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας. Επί αιτήματος ελευθέρων επαγγελματιών δραστηριοποιούμενων σε επιχειρήσεις επί της πλατείας Ηρώων Ελευσίνας. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Έχετε πάρει την γνωμοδότηση του τέτοιου. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Στα πλαίσια της πραγματοποίησης της πολιτιστικής πρωτεύουσας και με γνώμονα τη χρονική της μεταφορά για το, νίζω, για το 2023, τονίζω τη χρονική μεταφορά, ως Δημοτική Αρχή πήραμε την απόφαση για την ανασκευή της πλατείας Ηρώων. Είναι γνωστό ότι είχε ακυρωθεί ο διαγωνισμός γιατί η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου ήταν ότι ανέπεμπε την υπόθεση στα πρώτα βήματά της. Οπότε χρονικά δεν ήταν επιτεύξιμο το 2019 να προχωρήσει. Η ανακατασκευή της πλατείας είναι ένα έργο που ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση ή μη της πολιτιστικής πρωτεύουσας θα έπρεπε να έχει γίνει. Ένα έργο που θα τόνωνε την κεντρική αγορά και θα αναβάθμιζε και τον πεζόδρομο. Σήμερα, με την εξέλιξη των εργασιών, στην πλατεία υπάρχει μια αλλαγή δεδομένων. Η σύμβαση υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2021 και ήταν διάρκειας ενός χρόνου. Η πραγματικότητα είναι ότι οι εργασίες αυτή τη στιγμή σήμερα, οι εργασίες που γίνονται, πλήττουν τους επιχειρηματίες που αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους στην περιοχή. Είναι καθυστερήσεις που έχουν προκύψει για μένα από φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία και που δεν θα μπορούν σαν να έχουν συνυπολογιστεί. Επομένως, να βάλω λοιπόν τη βάση συζήτηση σε ένα δικαίωμα που πιστεύω ότι αναγνωρίζουμε όλοι. Το δικαίωμα αγωγής των καταστηματαρχών απέναντι στο ελληνικό δημόσιο. Έχουν κάθε λοιπόν δικαίωμα να αιτηθούν, να διεκδικήσουν διαφυγόντα κέρδη βασιζόμενοι στη χρονική παρέκταση του έργου. Είναι δεδομένο ότι το έργο μέχρι το Δεκέμβριο δεν θα έχει υλοποιηθεί. Τη μη τμηματική παράδοση της πλατείας, και αυτό είναι ένα γεγονός που υφίσταται, και τελείως γενικότερα την απαξίωση του χώρου, που περίθε από τη μη περιτύχηση του χώρου. Είναι και αυτό ένα δεδομένο που είναι σημαντικό. Υπάρχει στα χέρια σας μια αναφορά λοιπόν της παραστάτριας του Δημότη που βρίσκεται και εδώ μαζί μας, που καταθέτει την άποψή της και θεωρώ ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει, να πάρει μια πρωτοβουλία ώστε να δοθεί δυνατότητα μέσα από ένα συμβιβασμό δικαστικό όπως έχει γίνει και σε άλλη περίπτωση η οποία ταλαιπώρησε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, να φτάσει σε μια διαδικασία συμπόρευσης αντί να αντιληφθεί στο μέγεθος που μπορεί. Γιατί όλα δεν είναι μπορετά, να το έλεγα, δεν είναι πραγματοποιήσιμα, αλλά στο μέγεθος που μπορεί να έρθει κοντά στους επιχειρηματίες αυτούς που ζήτησαν
να προσέλθουν, να εκφράσουν το αίτημα και να εκκινήσουν την αγωγή, τη διαδικασία της αποζημίωσής τους από το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, να καλωσορίσω τον κύριο Γιαννίκο και συγγνώμη κύριε Γιαννίκο που δεν σας έχω καλωσορίσει τόση ώρα. Ο λόγος στον κύριο Τσουκαλά. Αν δεν κάνω λάθος, οι επαγγελματίες της Πέριξ, της Πλατεία ή κάποιοι από τους επαγγελματίες ζητούν αποζημίωση από το Δήμο. Η απάντηση του Δήμου είναι ότι να προσφύγουν στο ελληνικό δημόσιο και θα τους βρει δικηγόρο. Το κατάλαβα καλά. Πείτε μας ποια είναι. Ευχαριστώ. Όχι, υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Υπάρχουν άλλα ερωτήματα, διευκρινήσεις, διαδικτυακά. Κύριε Κόνστα, κύριος Λιάσκος. Κύριε Σεμετζίδη, έχετε. Κύριε Λιάσκο, επειδή σας είδα πρώτο. Κύριε Λιάσκο, εσάς ο λόγος. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω. Έχει ερωτηθεί η οικονομική υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση που πάρθει μία απόφαση για οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών για την νομιμότητα της δαπάνης αυτής. Και δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω ότι όταν θα πάρθει μία τέτοια απόφαση, θα πάρθει από εμάς ή θα την εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να πληρωθεί αυτή η δαπάνη. Ευχαριστώ, κύριε Λιάσκο. Στον κύριο Σεμερτζίδη ο λόγος. Πάνω κάτω είναι πανεπιστήμιο το ερώτημα το δικό μου. Απευθύνομαι στη κυρία Ρούσου, επειδή βλέπω σαν θέμα την οικονομική αδυναμία λόγω καθυστέρησης. Κύριε Σεμερτζίδη, κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεις. Βλέπω το θέμα οικονομική αδυναμία λόγω καθυστέρησης παράδοσης του έργου. Θεωρείτε ότι έχει ευθύνη τεχνική υπηρεσία του Δήμου για αυτή την καθυστέρηση? Αυτό είναι το ερώτημα μου εμένα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόνστας μου φαίνεται έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μας βοηθεί και το Δημοτική Αρχή. Δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η πρόταση. Πέρα από το τι θα κάνουν οι επαγγελματίες μέσω της δικαστικής οδού, η Δημοτική Αρχή τι θα κάνει, σκοπεύει να κάνει κάτι? Γιατί το πρόβλημα είναι τώρα, τρέχει. Αν θυμάστε τις τοποθετήσεις των επαγγελματίων την προηγούμενη εβδομάδα, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πολλοί από αυτούς είναι στο χείλος του γκρεμού. Η Δημοτική Αρχή θα κάνει κάτι? Δεν έχουμε καταλάβει. Ευχαριστώ, κύριε Κόνστα. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Ρούσου και στους επαγγελματίες. Παρακαλώ, κυρία Ρούσου. Όνομα, τεπώνυμο. Okay. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Γεωργία Ρούσου, είμαι συμπαραστάτη του Δημότη. Και της επιχείρησης του, και των επιχειρήσεων του Δήμου Ελευσίνας. Πριν από 2 εβδομάδες μου απίφθηναν οι επαγγελματίες της Ελευσίνας, που δραστηριοποιούνται γύρω από την πλατεία της Ελευσίνας, να εισάγω στο συμβούλιο σας το πρόβλημά τους και κατόπιν και δικής τους παρουσίαση στο ενώπιόν σας, ζητήσανε να ενσκύψετε στο πρόβλημά τους και να και τηθήκανε κάποιες αποζημίωσεις για την οικονομική ζημία που έχουν υποστεί. Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι θέμα δικό μου, που, όπως ετέθηκε η Σεμερτζίδη από εσάς. Ήταν το θέμα το οποίο έθεσαν οι επαγγελματίες. Οπότε δεν είναι ο τίτλος του δικού μου εγγράφου, είναι ο τίτλος που έδεσαν οι επαγγελματίες από μόνοι τους. Ο συμπαραστάτης του Δημότη δεν είναι η θέση του, το λειτουργήμά του και η προσφορά του στο Δήμο δεν είναι φυσικά να αποδώσει ευθύνες. Δεν μπορεί και κανένας να αποδώσει ευθύνες. Πάντως δεν είναι ο δικός μου ρόλος αυτός. Και νομίζω ότι οι ευθύνες αποδίδονται από τα αρμόδια όργανα. Σε μια τέτοια δε περίπτωση, θα πρέπει ενδεχομένως, εάν ακολουθηθεί η νομική οδός, την οποία αναλύω ακριβώς στο έγγραφό μου, να αποδοθούν οι ευθύνες από τα αρμόδια δικαστήρια. Που αυτή είναι η νομική οδός που μπορούν να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες της πόλης και την οποία γνωρίζετε όλοι και αναφέρθηκε σε αυτήν και ο κύριος Δήμαρχος. Από εκεί και πέρα,
η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, αναλόγως με το ύψος των αποζημιώσεων, μπορούν να καταλήξουν σε μία πρόταση προς επαγγελματίες για να αποζημιωθούν για τη ζημιά που έχουν υποστεί, που υποστηρίζουν ότι έχουν υποστεί. Και αν θέλετε, αν το δούμε και όλοι μας, ανεξαρτήτως ευθυνών, που δεν αποδίδω, ούτε μπορούμε να αποδώσουμε σε αυτό το σημείο της συζήτησης, έχουν πράγματι υποστεί. Ευχαριστούμε, κυρία Ρούσου. Μήπως θέλουν οι επαγγελματίες να προσθέσουν κάτι, κάποιος εκπρόσωπό σας? Ευχαριστούμε, κυρία Ρούσου. Μπορείτε να καθίσετε. Κύριε Καρποδίνη, βεβαίως. Κλείστε και το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Συγγνώμη. Στο μικρόφωνο, όνομα, ιδιότητα. Συγγνώμη, κύριε Καρποδίνη. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γρηγόρης Τραβόλεμος, είμαι δικηγόρος Αθηνών, εκπροσωπώ το μαγαζί Αρκούδος, το οποίο ήταν στην πλατεία, το οποίο άνοιξε πέρυσι το Δεκέμβριο, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το Φλεβάρι στην πλατεία και κάπου το Μάρτιο χτύπησαν την πόρτα μας. Ο κύριος Καθρινάκης, ο οποίος είχε ανοίξει το μαγαζί, είχε προσωπικό, είχαμε μέσα προϊόντα. Ξαφνικά, ενώ ξεκίνησε με δάφνες επιτυχίας το μαγαζί, λόγω των έργων, κατακόρυφα είχαμε την πτώση και το αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι να έχει κλείσει οριστικά η επιχείρηση. Αποτανθήκαμε στον Δήμαρχο και στον κύριο Αντιδήμαρχο, καταθέσαμε ένα υπόμνημα με τα γεγονότα που έχουν τελεστεί και πράγματι είμαστε κι εμείς, δεν ξέρω άλλα καταστήματα, εμείς ζητήσαμε πάντως την αρρωγή του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου που βρισκόμαστε σήμερα, με σκοπό να μας βοηθήσει, να μπορέσουμε πιο πολύ να αποπληρώσουμε αυτά που δημιουργηθήκαν από το κλείσιμο του καταστήματος λόγω των έργων. Γιατί δεν είχαμε την κατάλληλη ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει καν το έργο, όχι μόνο το που θα αποτερατωθεί, που δεν έχει αποτερατωθεί σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, ζητούμε την αρρωγή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν και στη λογική μας να καταθέσουμε αγωγή και ίσως με ένα σύστημα διαμεσολάβησης που κάποιο διακανονισμού, κάποια συμφωνία, μήπως μπορέσουμε και βοηθήσουμε την επιχείρηση ή η Δημοτική Αρχή, κατ' επέκταση και εγώ από τη δική μου πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, αν μπορεί να περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Υπηρεσία μία βοήθεια, για μένα φρόνιμο θα ήταν να μπορέσουμε να αποφύγουμε και τις δικαστικές διαμάχες. Γιατί εδώ είμαστε να συνθέσουμε και όχι να μπούμε σε μία λύση, να είμαστε αντίδικοι με το Δήμο στον οποίο θέλουν τα παιδιά να επιχειρήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στον κύριο Καρποδίνη και αν έχουν προκύψει επιπλέον ερωτήματα προς τους διοικούντες, προς το δικηγόρο, δεν θα ανοίξουμε συζήτηση με τους νομικούς εκπροσώπους των καταστημάτων. Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να μην υποβάλουμε ερωτήσεις στους πολίτες. Μην είναι δυνατόν. Παραβιάζεται το καταστατικό τώρα, δεν το καταλαβαίνετε. Ποιο καταστατικό? Είναι φιλοξενούμενος, δεν θα μας αποδώσει λογαριασμό για την ιδιωτική του ιδιότητα. Μα δεν θα υποβάλλουμε στους κυρίους που ομιλούν ερωτήσεις. Ο κύριος είπε ότι αντιπροσωπεύει και κατέθεσε κατέθεσε την γνώμη του. Και δεν θα τον ρωτήσουμε πόσα λεφτά ζητάει, ας πούμε. Θα το υποβάλει ο κύριος. Μα είναι, τι θα πει να το υποβάλει? Αν χρειαστεί, πρέπει να δει τις ενέργειες του Δήμου, κύριε Τσίτσο. Κύριε Πρόεδρε. Και από εκεί και πέρα. Είναι αντιδημοκρατικό αυτό που κάνετε, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να υποβληθούν ερωτήσεις στους κυρίους. Συγγνώμη, αλλά καλεστήκαν εδώ πέρα για να μπει σαν θέμα Δημοτικού Συμβουλίου και να γίνει συζήτηση. Εγώ το έχω κλείσει, κύριε Τσίτσο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν προς τη διοίκηση? Ο κύριος Καρποδίνης, και συγγνώμη που σας αφαίρεσα πριν τον λόγο. Ευχαριστώ. Είναι σε θέση ο Δήμος αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην είναι σε θέση, να μας πει αν θα πάμε σε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό ή θα πάμε τελείως δικαστικά. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μας το πείτε? Αυτό είμαστε να συζητήσουμε. Σε περίπτωση αγωγής, δεν απάντησε.
Θα σας απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα. Ωραία, ας το ξαναπαντήσει. Δεν πειράζει. Κύριε Καρποδίνη. Κύριε Κρυγούκη, έχετε σηκώσει το χέρι. Ο κύριος Σεμερτζίδης. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Σεμερτζίδη. Στο μικρόφωνο, αν έχετε την καλοσύνη, δυνατά. Ευχαριστώ. Στο ερώτημα λέω που επανέλαβα, γιατί μίλησε ο νομικός ο κύριος προηγουμένως, πρεγενέστερα, είπε ότι το μαγαζί, το συγκεκριμένο Αρτούρος, δεν γνώριζε πότε θα ξεκινήσουν τα έργα. Κατάλαβα καλά. Αυτό δεν είναι τώρα μια απλή λεπτομέρεια, κύριε Πρόεδρε. Να μην γνωρίζουν πότε θα ξεκινήσουν τα έργα. Εγώ, από ό,τι πληροφορούμε, γνωρίζαν τα περισσότερα μαγαζιά εκεί στην πλατεία ότι θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή εργασίες. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, να διευκρινίσω ότι εννοείται είμαι μαζί σας. Μην παρεξηγηθώ. Όπως ήμουν μαζί με τα μαγαζιά και με την περίοδο του lockdown, που και αυτοί υπέφεραν. Το ξεκαθαρίζω. Απλώς κάποιες λεπτομέρειες πρέπει να υποθούν εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σεμερτζίδη, για τη διευκρίνηση. Κύριος Κρυγούκης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αν και ουσιαστικά είπατε ότι είχε απαντήσει ήδη ο Δήμαρχος στο ερώτημα που έκανε ο κύριος Καρποδίνης. Και εγώ στην εισήγηση, μάλλον δεν το καταλάβαμε. Εσείς μπορεί να το είπατε, ίσως δεν το καταλάβαμε. Αλλά ειλικρινά, θέλω να γίνει σαφές. Υπάρχει πρόθεση από τη Δημοτική Αρχή, από το Δημοτικό Συμβούλιο, να το ανοίξω, να συζητήσουμε εξωδικαστικά να γίνει κάποια αποζημίωση. Αν ναι, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Αν όχι, κρίνεται σκόπιμο να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Εγώ το λέω και στους ίδιους. Γιατί δεν νομίζω ότι προκύπτει από πουθενά η παιδιότητα του Δήμου για την καθυστέρηση. Άμεσα. Ωραία. Γι' αυτό το θέτω να είναι λίγο ξεκάθαρο, αν είναι στις πρόθεσεις της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου, να βρούμε μια κοινή και συμβιβαστική λύση για να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα. Ευχαριστώ. Για τις απαντήσεις, ο κύριος Ηλιόπουλος. Λοιπόν, καταρχάς να βάλουμε τη συζήτηση σε μια σωστή βάση. Αν η Δημοτική Αρχή ή οι υπηρεσίες του Δήμου θα έπρεπε να ενημερώνουν τον κάθε επιχειρηματία για την επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία σκοπεύει να κάνει. Ποια είναι λοιπόν η συμβολή της υπηρεσίας στο αίτημα ενός νέου επαγγελματία να δει το χώρο και να του δώσει την άδεια, πέρα από το υγειονομικού, την άδεια λοιπόν για τα τραπεζοκαθίσματα εκτός. Εκεί δεν κόβεται η άδεια ότι συγκεκριμένο μαγαζί άνοιξε, νομίζω, τον Νοέμβριο και διορθώστε με αν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο του 2021. Δεκέμβριο του 2021. Φαντάζεστε λοιπόν, δεν μπορεί να έβγει ένα απαγορευτικό ότι δεν σας δίνουμε γιατί σκοπεύουμε να. Θεωρώ όμως ότι όποιος κυκλοφορεί στην Ελευσινά ήξερε ότι ήταν θέμα χρόνου να ξεκινήσουν εργασίες στην πλατεία. Μην γελιόμαστε. Άρα, καλό θα είναι να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση, να δούμε λοιπόν το βαθμό τον οποίο μπορούμε να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης για την οικονομική ζημία που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά μην ψάχνουμε να βρούμε θύματα ότι δεν ενημέρωσε ο Δήμος την κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και να υπάρχουν έτσι κάποιες συνυπικουρίες πάνω σε αυτό. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα γιατί είμαστε σήμερα εδώ κατ' εμέ. Αναγνωρίζουμε ότι υπήρξε στην πλατεία της Ελευσίνας μια ισοπεδωτικό κλείσιμο λοιπόν σε επαγγελματικές δραστηριότητες των επαγγελματιών αυτό. Αυτό απαντιέται με ένα ναι, με ένα όχι. Προσωπικά λοιπόν, εγώ γιατί περπατάω συνέχεια λοιπόν, ναι. Δεν μπορείς καν να περπατήσεις στην πλατεία. Άρα αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν καμία οικονομική δραστηριότητα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν πάρει δεσμεύσεις ότι το έργο θα έρθει να γίνει τμηματικά. Σε μια συζήτηση που βρέθηκα εδώ και ήταν ο κατασκευαστής, το προέβλεπε η συμφωνία για κάποιους λόγους, στους οποίους εγώ πραγματικά δεν πήρα εξήγηση εκείνη την ημέρα, είπε ναι, αλλά δεν μπορούσα να κάνω λοιπόν διαφορετικά, άρα το έργο λοιπόν πήγε ολιστικά. Άρα η πλατεία λοιπόν έκλεισε. Άρα οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δικαίως αυτή τη στιγμή έρχονται και λένε ότι ξέρεις κάτι, ότι πέρα από όλο αυτό, μας είχατε πει ότι το Δεκέμβρη θα είναι έτοιμοι και τώρα μας δίνεται μια ημερομηνία 31 Μαρτίου με αστάθμητους παράγοντες που έχει να κάνει με τον καιρό που έχουμε μπροστά μας και με όλα αυτά. Και δικαίως λοιπόν έρχονται και λένε εγώ τι κάνω. Άρα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουν υποστεί λοιπόν μια οικονομική, ζημιά. Νομίζω λοιπόν ότι το σκεπτικό σήμερα, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είναι αυτό.
ότι συνδράμουμε σε αυτό που έχουν υποστεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πόσα λεφτά μπορεί να ζητήσει ο καθένας, επιτρέψτε με ότι είναι στη διακριτική ευθύνη να το ζητήσει. Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να μας απασχολήσει στη σημερινή συζήτηση το ποσό της αποζημίωσης. Και θα πρότεινα, εάν αυτό, κύριε Δήμαρχε, να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, μέσα από την οποία θα έρθουν λοιπόν τα αιτήματα, η καταγγελία των επαγγελματιών, μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα αποτελείται από ευρύτερους, γιατί όχι από το σύνολο λοιπόν των δημοτικών ομάδων, που θα αξιολογηθεί το αίτημα και μέσω ενός εξωσυμβαστικού συμβιβασμού να φτάσουμε σε μια ανεκτή για το Δήμο απέτηση και να ικανοποιήσουμε λοιπόν, αν όχι στο ακέραιο, σε μεγάλο βαθμό τις επαγγελματίες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Επειδή... Ναι, να σας δώσει τις απαντήσεις, κάποιες διευκρινήσεις και μετά θέλω... να τοποθετηθείτε. Ναι, εννοείται. Δεν είπαμε εμείς να τοποθετήσουμε συνήγορο, δικηγόρο, κύριε Τσουκάλα. Τα θέματα είναι πολύ απλά. Υπάρχει μια σύμβαση η οποία είχε ένα χρόνο υλοποίησης. Είχε και κάποια στάδια. Αυτή η σύμβαση αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μήνα Νοέμβριο και έχει υλοποιηθεί περίπου κατά το 35%, 40%. Έχει λοιπόν ακόμα πολύ δρόμο και έχει και πάρα πολύ δουλειά να γίνει με στόχο να γίνει στις 31 Μαρτίου. Υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός που δεν θέλει ούτε δικαστική αναγνώριση, χρειάζεται κυρίως μια ηθική αναγνώριση. Και νομίζω ότι δεν ελείπει σε κανένα από εμάς το ήθος και η συνέστηση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στην πλατεία οι οποίοι επιχειρούσαν σε μια πλατεία που βελτιώθηκε τα τελευταία 5 χρόνια, συνεισφέρανε αυτοί τα 10, συνεισφέρανε να γίνει καλύτερη και ξαφνικά βρεθήκαν σε μια κατάσταση η οποία, αν σκεφτείτε ότι υπήρχε COVID, ότι υπήρχε και όλα αυτά με τις ρυθμίσεις που υπήρχαν, διωγγώθηκε και έρχεται σήμερα και προλαβαίνω τον κύριο Κόνστα, τον αγαπητό κατά τα άλλα. Ναι, θα μπορούσαν να περιμένουν να ολοκληρωθεί, να περάσει η μέρα που θα τελειώσει η σύμβαση στις 17-20 Δεκεμβρίου και να αρχίζουν να κάνουν όλες τις αγωγές. Ναι, αλλά εδώ είναι το πρόβλημα, ότι η βιωσιμότητα που επικαλείται ο κύριος Κόνστας και την αναγνωρίζουμε και εμείς, αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο. Και ερχόμαστε και λέμε. Και να απαντήσω εμέσως και στον κύριο τέτοιο. Ασφαλώς η δικαστική κρίση θα βγάλει ότι ποιος ευθύνεται και θα μπορούσε να αποδώσει στους επαγγελματίες ένα ποσό. Εδώ όμως δεν είναι να φτάσουμε στο δικαστήριο. Όπως και σε αντίστοιχη περίπτωση που συνέβη πριν 2-3 χρόνια, δεν φτάσαμε στο δικαστήριο. Εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα εμείς εδώ να δώσουμε μια γενική κατεύθυνση προς την Οικονομική Επιτροπή. Εκπροσωπούμαστε όλοι εκεί. Θέλετε με διαπαραταξιακή. Πολύ ευχαρίστως, αφού όλοι συμφωνούμε στο ότι είναι εύλογα και δίκαια τα αιτήματα. Εύλογα και δίκαιη η απέτηση για αποζημίωση. Το ποσό θα το δούμε. Να έρθουμε λοιπόν να μπούμε μέσα στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβασμού, να μην υπάρξει αγωγή, να δοθεί και η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή να περάσει τα όποια ποσά και να πάμε όλοι μαζί, παρακολουθώντας πρώτος εγώ το έργο, μαζί με όλους τους άλλους, έχετε δει τις δυσκολίες, εκεί βιώνουμε κάθε μέρα, να δούμε πώς θα τελειώσει όλο αυτό το εγχείρημα που είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό πολλά χρόνια δεν είχε τολμηθεί να γίνει. Άλλη τοποθέτηση μου, καταλάβατε. Θα δούμε την οδό. Παρακαλώ. Κύριε Τσουκάλα, λόγος σας. Λοιπόν, εμείς στηρίζουμε το αίτημα των επαγγελματιών. Νομίζουμε όμως ότι δεν θίγονται μόνο οι επαγγελματίες που έχουν μαζέψει υπογραφές. Νομίζω ότι θίγεται ευρύτερα και άλλοι επαγγελματίες. Δηλαδή πιστεύω ότι θίγεται, δεν ξέρω αν έχει υπογράψει ο Μαγατζές, δεν ξέρω αν έχει υπογράψει ο Λυμπίδης. Θίγονται και αυτοί κατά τη γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ακόμα ότι την οδό δεν την έχει βρει, την οδό της αποζημίωσης δεν την έχει βρει η Δημοτική Αρχή. Εμείς θα είμαστε συνεπείς απέναντι σε αυτά που θα στηρίζαμε ως Δημοτική Αρχή, ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν. Και θα στηρίξουμε
κάθε αίτημα το οποίο θα έχει αποζημιώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλιά. Ο κύριος Τσίτσος. Συγγνώμη, ο κύριος Κόνστας. Συγγνώμη, κύριε Κόνστα, διαδικτυακά. Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Δύο κουβέντες. Καταρχάς, για μας έχουμε ένα δεδομένο. Το ένα δεδομένο είναι ότι υπάρχει φοβερή αδικαιολόγητη ολιγορία της Δημοτικής Αρχής. Και τι εννοούμε. Το έργο ήταν γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θυμίζω, είχε πάρει αναβολή εν ώψη της πολιτιστικής πρωτεύουσας που θα γινόταν το 2021. Μετά μπήκε στη διαδικασία να ξαναγίνει. Το έργο ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό. Και φτάσαμε τώρα να έρθουν επαγγελματίες να πούνε ότι είναι στο γύρο του γκρεμού για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει φοβερή ολιγορία της Δημοτικής Αρχής που θα έπρεπε να έχει πάρει μέτρα. Και υπάρχουν στις δυνατότητές της μέτρα που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τους επαγγελματίες. Για παράδειγμα, και όχι μόνο για τους επαγγελματίες που υπογράφουν, σωστό είναι αυτό που υπόθηκε, αλλά συνολικά για τους επαγγελματίες στο κέντρο που επηρεάστηκαν από το έργο και την καθυστέρησή του, θα έπρεπε τουλάχιστον να αποφασίσει την αναστολή τελών για ένα ή δύο χρόνια. Θα ήταν μια στοιχειώδης ανακούφιση. Και μιλάμε τώρα 2 Νοέμβρη, όταν το έργο θα παραδίδονταν στο τέλος του Δεκέμβρη, τελικά θα παραδοθεί το Μάρτιο και βλέπουμε, να συζητάμε με τι μπορούμε να κάνουμε. Προφανώς είναι δίκαια τα αιτήματα των καταστητών επαγγελματιών για αποζημίωση. Αλλά για μας, αναρωτιόμαστε καταρχάς, θέλετε η πλατεία με το που φτιαχτεί το έργο και ολοκληρωθεί να έχει κλειστά καταστήματα. Αυτή που λέτε, κύριε Δημάρχε, ότι βοήθησαν την πλατεία να ομορφύνει κτλ. Θέλετε να έχουμε κλειστά καταστήματα. Αν δεν θέλετε, θα πρέπει να έχετε πάρει δύο μέτρα. Και αφού δεν πήρατε, πρέπει να το κάνουμε τώρα. Εμείς προτείνουμε ξεκάθαρα να πάρουμε απόφαση σήμερα για αναστολή των τελών για τουλάχιστον ένα χρόνο. Στους επαγγελματίες που υπογράφουν και συνολικά στους επαγγελματίες γύρω και πέριξ του έργου, στην Νικολαίδου, στην Παύλου κτλ. Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και κλείνουμε. Επειδή τα καταστήματα των επαγγελματιών δεν κινδυνεύουν να κλείσουν μόνο από το έργο και από τη μείωση της αγοραστικής, αλλά οι επαγγελματίες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σωρό προβλήματα, είτε είναι οι απειλές για τις διακοπές του ρεύματος, είτε είναι η ακρίβεια στις πρώτες ύλες, οι φόροι, τα χαράτσια, οι μαύρες λίστες των πληστηριασμών, ο φοβισμός της κυβέρνησης που τους λέει ότι όποιος δεν προσαρμοστεί θα πεθάνει. Για όλους αυτούς τους λόγους, γιατί τα καταστήματά τους θα κλείσουν όχι μόνο λόγω του έργου, αλλά και χίλιους δύο λόγους, πρέπει να αγωνιστούν, να δείξουν τη δύναμή τους. Και η πρώτη απάντηση πρέπει να είναι 9 Νοέμβρη στην απεργία, οργανωμένα συλλογικά να βγουν, να κλείσουν τα καταστήματά τους συμβολικά για λίγες ώρες και να έρθουν στην απεργιακή συγκέντρωση Νικολαίδου και Ηρώων Πολυτεχνείου. Αυτή θα είναι μια μεγάλη απάντηση των επαγγελματιών για όλα αυτά που αντιμετωπίζουν σήμερα. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κόνστα, και για την ενημέρωση. Ο λόγος στον κύριο Τσίτσο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνδημότες, η δική μας άποψη ήταν στην πλατεία να γίνουν πιο ουσιαστικά έργα. Δηλαδή, η πλατεία να σκαφτεί και να φροντίσουμε ώστε να αναδειχθούν οι αρχαιότητες οι οποίες έχουν καταχωθεί. Και φυσικά, οι επιχειρήσεις στην πλατεία και Πέριξ να αποζημιωθούν για όλη αυτή τη διαδικασία και για όσο χρονικό διάστημα θα τραβούσε. Δυστυχώς, θα έλεγα, είστε άτυχοι. Διότι αυτά που θα γίνουν θα γίνουν πλακάκια πάνω στην πλατεία και μην νομίζετε ότι θα αυξηθεί ιδιαίτερα η κίνηση με το να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε. Αυτό δηλαδή που διαπίστωσε η μελέτη τουριστικής ανάπτυξης από τον καθηγητή, τον κύριο Βαρελά, ότι ουσιαστικά ο ουσιαστικός χώρος που έρχεται ο κόσμος εδώ είναι ο αρχαιολογικός μας χώρος. Αυτό λοιπόν δεν το αναπτύσσουμε όσο θα έπρεπε με τα γενόμενα έργα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι έπρεπε να γίνουν έργα και να αποζημιωθείτε γι' αυτά και σε μεγαλύτερο χρονικό βάθος. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, αν και δεν είμαι νομικός, είναι να γίνει για να μην πάμε στην έδρα. Να μην γίνει δίκη. Γι' αυτό γίνεται ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Ώστε γρήγορα να μπορέσετε να αποζημιωθείτε. Γιατί αν πάτε στην έδρα και γίνει δικαστήριο, καταλαβαίνετε μετά πόσα χρόνια θα γίνει αυτό. Εμείς λέμε, ναι, φυσικά, είναι μια λογική διαδικασία, την οποία αν τη δικαιούστε. Από την
από τα κείμενα που πήρα, είδα ότι μέχρι 60.000 ευρώ μπορεί η Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση για κάποια πράγματα. Λοιπόν. Όχι διάλογο, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα μέχρι εκεί. Λοιπόν, να το έχετε υπόψη σας. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει τα κείμενα, έτσι. Μπορεί αυτά τα ποσά να είναι πάρα πολύ μικρά. Λοιπόν. Γεννιέται ένα ερώτημα. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το χρονικό σημείο να το αναγνωρίσουμε το πρόβλημα? Δεν το ξέραμε ότι θα είχαμε τέτοια προβλήματα στην πλατεία? Γιατί αφαίρεσαν έτσι οι επαγγελματίες? Και στην τελική ανάλυση, πρέπει δηλαδή ο ζημιωθής ιδιώτης επιχειρηματίας να αρχίσει να ψάχνει, να βρει δικηγόρο, να μιλούν μεταξύ τους και μετά να ξεκινήσει όλη τη διαδικασία? Δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι σαν δημοτική αρχή? Σαφώς και πρέπει να το είχαμε προβλέψει, κατά τη γνώμη μας. Λοιπόν, η άποψή μας, λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες και αγαπητές συμπολίτες, είναι ότι πραγματικά δικαιούστε μια αποζημίωση, την οποία πρέπει να τη ζητήσετε. Δεν ξέρω τι κριτήρια θα βάλουν. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να βάλουν μειωμένους τζίρους και να πρέπει να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία. Εξάλλου, η λογική της αποζημίωσης είναι γνωστή και από την περίοδο του lockdown, που είχαν χορηγηθεί χρήματα σε επιχειρήσεις. Εντάξει, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, κύριε Τσίτσο. Ο λόγος στον κύριο Καρποδίνη. Ναι, εντάξει, είναι προφανές ότι στηρίζουμε τα αιτήματα και θα θέλαμε να εκφράσουμε όμως την επιφύλαξή μας επί της διαδικασίας. Δηλαδή, θα πρέπει να διασφαλιστεί όσο γίνεται, ώστε να μην εκτεθούμε και κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Καρποδίνη. Κύριε Σεμερτζίδη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εννοείται στηρίζω και εγώ τα αιτήματα των καταστημάτων εδώ, αλλά θέλω να μάθω με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εγώ συντάσσομαι με τις απόψεις του κυρίου Τσίτσου και του κυρίου Τσουκαλά. Δεν είναι μόνο τα μαγαζιά αυτά. Είναι η Στοά, είναι ο Μαγαζές, είναι ο Κούκος, είναι πολλά μαγαζιά εκεί γύρω. Το ποσό αυτό αρκεί για να αποζημιωθείτε το ανώτατο όριο που είπε η κυρία Σύνεγρος προηγουμένως. Μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Κρεγούκη. Νομίζω ότι και από την τοποθέτηση που έκανα νωρίτερα, προφανώς είμαι θετικός στο να υπάρξει κάποια αποζημίωση. Αν κρίνουν κιόλας οι επαγγελματίες ότι τα λεφτά αυτά που μπορεί να δώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανώτερο ποσό επαρκούν, κανένα θέμα. Όμως θα ήθελα να βάλω και κάτι ακόμα. Και δεν αφορά τους παρευρισκόμενους που είναι εδώ πέρα, που περισσότεροι είναι φίλοι μου και γνωρίζω και τους αγώνες, τον αγώνα που δίνουν στα καταστήματά τους. Καλό είναι να έχουν οι επαγγελματίες να ζητάνε από το Δήμο, τέλος πάντων, και να έχουν δικαιώματα και να απαιτούν πράγματα, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε κιόλας ότι υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που δυστυχώς πολλοί επαγγελματίες, συνάδελφοί σας, δεν τις τηρούν απέναντι στο Δήμο. Και έχει να κάνει με κατασκευές αυθαίρετες, έχει να κάνει με καταπάτηση δημόσιου χώρου, έχουμε να κάνει με πολλά πράγματα. Αυτά, λοιπόν, καλό θα είναι, αφού θέλετε να υπάρχει μια εργαστή σχέση και μια εργαστή συνεργασία με το Δήμο, να τα θυμόμαστε και στις καλές στιγμές και τις κακές στιγμές. Να ζητάμε από το Δήμο πράγματα, αλλά πρέπει να τηρούμε και τον νόμο. Και όχι η κάθε δημοτική αρχή να είναι κακή όταν πρέπει να τηρήσει τον νόμο, γιατί μπορεί εμάς να μην συμφέρει την επιχείρησή μας να εφαρμοστεί ο νόμος. Λοιπόν, αυτό ήθελα να το πω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί ήθελα να το πω. Και αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κρεϊκούκη. Άλλη δημοτική σύμβουλη, ο κύριος Λιάσκος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, αγαθές προθέσεις. Αγαθές προθέσεις δεν επαρκούν. Οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας. Υπόθηκε για να δημιουργηθεί διαπραγματευτική επιτροπή. Θυμάμαι ως αντιπολίτευση, όταν κάθε φορά και συχνά μάλιστα η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου μιλούσε για ότι θα κάνουμε διαπραγματευτική επιτροπή, λέγαμε προτείνεται διαπραγματευτική επιτροπή για να μην κάνετε τίποτα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει άμεσα να κινηθεί
ο Δήμος χωρίς να περιμένει τη διαπραξιστική επιτροπή προκειμένου να δώσει λύση. Τότε λέω τι να κινηθεί ο Δήμος. Για μένα απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, μεταξύ της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, μεταξύ του νομικού εκπροσώπου του Δήμου. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό μέχρι σήμερα, αλλά αν δεν έχει γίνει, πρέπει να γίνει. Αυτές οι τρεις υπηρεσίες πρέπει να αποφασίσουν την νομιμότητα και την ανάγκη της έγκρισης αυτής της εξοδικαστικής δαπάνης. Εάν λοιπόν υπάρχει νομιμότητα, όχι αγαθή πρόθεση, νομιμότητα της έγκρισης αυτής της εξοδικαστικής δαπάνης, πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. Δεν μιλάω ποιος έχει ευθύνες. Δεν λέω αν έχει ευθύνες η τεχνική υπηρεσία, αν έχει ευθύνες για αυτή την καθυστέρηση μια συνέχιση του έργου με ένα νέο έργο, ή αν έχει ευθύνες ο εργολάβος, που αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Διότι αν έχει ευθύνες ο εργολάβος, θα προβλέπονται πώς πρέπει να αποζημιώσει και ο εργολάβος. Είναι ένα άλλο ερώτημα που το τίθεται. Λοιπόν, πρέπει αυτές τις υπηρεσίες να συνεργαστούν και να πάρουν την απόφαση της δαπάνης αυτής, εξοδικαστικής. Βέβαια, ενημερώνοντας εκείνη η ευθύνη του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, να ενημερώσει όλους τους πολίτες που έχουν θυχτεί από το συγκεκριμένο έργο. Και να έχουμε στο μυαλό μας, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι γίνονται και άλλα έργα. Διότι και στο Κοράλι θα γίνουν και άλλου πλατείες. Άρα αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, συνέχεια. Εντάξει, γι' αυτό μιλάω όχι αγαθές προθέσεις. Πρέπει λοιπόν με σύνεση να δούμε πώς μπορούν να βοηθηθούν εφόσον υπάρχει νομιμότητα της δαπάνης αυτή οι επαγγελματίες. Εντάξει, και να συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε όλοι μαζί από εδώ και πέρα να συνεργαζόμαστε, να προλαμβάνουμε, όχι να ακολουθούμε ένα τέτοιο συμβάν που πραγματικά θίγει τους επαγγελματίες της πόλης μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λιάσκο. Κάποιος άλλος συνάδελφος, δημοτικός σύμβουλος, κυρία Στραϊτούρη. Καλησπέρα και από μένα. Εμείς οι επαγγελματίες έτυχε να έχουμε μια διαδοχή κρίσεων, οικονομική, υγειονομική, και τώρα με τα έργα που γίνονται στην πλατεία, θίγονται κάποιοι καταστήματα, κυρίως της εστίασης, και για μένα θίγονται περισσότερα καταστήματα από όσους έχουν υποβάλει το αίτημά τους. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να διευκρινιστεί αυτοί που έχουν κάνει αίτημα επαγγελματίες, ποια καταστήματα αντιπροσωπεύουν. Είναι καταγεγραμμένο στο αίτημά τους τα καταστήματα, συν μια επιπλέον αίτηση που έχει το κύριος συνήγορος που ήρθε με το άλλο κατάστημα. Ωραία, ευχαριστώ. Υπάρχουν οι 8 που είναι... Κυρία Ρούς. Κάποια επιπλέον τοποθέτηση, ερώτηση από Δημοτικό Σύμβουλο. Παρακαλώ, κύριε Δημάρχη. Εγώ θα ήθελα λίγο να απαντήσω στον συνάδελφο τον κύριο Κόνστα. Επειδή πάντα αφήνει μια μορφή για τη Δημοτική Αρχή ότι πάντα είναι ελληματική και πάντα ακολουθεί τις εξελίξεις. Να θυμίσω λοιπόν στον κύριο Κόνστα ότι αυτή η Δημοτική Αρχή από το 2019 παρέλαβε ένα τέλος, δημοτικό τέλος 2,33 και σήμερα που μιλάμε είναι 1,60. Είναι μια μείωση η οποία αγγίζει περίπου το 40%. Και θέλω λοιπόν για ακόμη μια φορά να πω και να κοιτάξω τους επαγγελματίες στα μάτια ότι μία μείωση, αν θέλετε, στο 100% του τέλους για ένα μέσο μαγαζί 80 τετραγωνικών δεν ξεπερνάει τα 100 ευρώ το χρόνο. Νομίζω ότι αυτό, αγαπητοί, δεν είναι το πρόβλημά σας. Δεν είναι το κατοστάρικο αυτό το οποίο θα μπορέσει να σας βοηθήσει. Πραγματικά. Ορίστε. Όχι, αναφέρω τη μείωση, να πω λοιπόν ότι θα κάνουμε και άλλη μείωση φέτος. Και θα κάνουμε και άλλη μείωση φέτος. Απλώς δεν είναι... Επί του θέματος, τα τέλη θα αντιμετωπιστούν σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο επί το συνόλο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Είναι και για σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Είναι θέμα και για σήμερα. Το θέσαμε εμείς. Ναι. Θα είναι εδώ με τα τέλη, κύριε Κόνστα. Σήμερα έχουμε τους καταστηματάρχες της πλατείας. Κύριε Ηλιόπουλε, τελειώσατε. Ευχαριστώ, κύριε Ηλιόπουλε. Ο κύριος Δήμα, θέλετε να απαντήσετε τώρα ή να αφήσουμε το λόγο στον κύριο. Νομίζω ότι
τα πράγματα είναι λίγο ξεκάθαρα και βέβαια δεν αντιλαμβάνομαι γιατί και δεν το λέω γιατί δεν θέλω να υπερασπιστώ κάποιους άλλους. Νομίζω ότι αυτοί που υπέβαλαν την αίτηση για την πλατεία είχαν ένα ειδικό ένομο συμφέρον του αποκλεισμού. Δηλαδή, τα άλλα μαγαζιά δεν αποκλειστήκαν στο βαθμό που αποκλείστηκε η Μαρία, συγγνώμη, ο Αρκούδος ή οποιοδήποτε άλλος. Ο αποκλεισμός ήταν αυτός που έδωσε σε αυτούς τη δυνατότητα να εκφράσουν, να κάνουν αυτοί. Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν έχω αντίρρηση, δεν θα είχα αντίρρηση για οποιονδήποτε άλλον θεωρεί ότι έχει θυχθεί. Μπορεί να έχει θυχθεί και ένας άλλος που είναι σε μια παρόδια οδό και σε ακόμα μια άλλη παρόδια οδό. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές, λίγο πραγματιστές. Κάποιοι δεν είχαν πρόσβαση. Κάποιοι δεν έχουν ακόμα και σήμερα πρόσβαση. Και αν βρέξει δεν θα έχουν καμία πρόσβαση. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή πρέπει γρήγορα να την κάνουμε μέσα από μια διαδικασία της Οικονομικής Επιτροπής, να βρούμε τον τρόπο που θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε τη δέουσα αποζημίωση. Τη δέουσα. Όχι την νόμιμη. Απλά είναι μία, όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι και λένε ότι θυχτήκαμε και εδώ πρέπει εσύ, Δήμος, Πολιτεία να έρθεις κοντά, πρέπει λοιπόν, γι' αυτό το φέραμε σήμερα το θέμα. Γι' αυτό ήρθαν οι άνθρωποι σήμερα. Γι' αυτό είπαμε λοιπόν ότι η αγωγή είναι η νομική διαδικασία που υπάρχει για αυτούς. Αλλά ο συμβιβασμός με τη συνένεση όλων μας είναι η λύση, η άμεση που πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και πρέπει να τους βοηθήσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο ερώτημα, κάποια επιπλέον τοποθέτηση. Θέλουν οι επαγγελματίες, οι συνήγοροι ή ο συνήγορος πολίτη. Κυρία Ρούσου, παρακαλώ, για να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Ήθελα απλώς να πω ότι οι επαγγελματίες που έκαναν το αίτημα, που απέφθηναν το αίτημα σε μένα, δεν είναι ένας αριθμός περιοριστικός. Μπορούν να απευθύνουν το αίτημα. Σε μένα απέφθηνα το αίτημα να το εισάγω στο Συμβούλιο και να συζητηθεί. Ο αριθμός δεν είναι περιοριστικός. Από εκεί και πέρα, τον τρόπο, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο τον έχει και ο νόμος του το δίνει τον τρόπο πώς να το κάνει. Η διαπαραταξιακή ομάδα ίσως να είναι και η καλύτερη λύση για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την νομιμότητα, αν τίθεται τέτοιο θέμα νομιμότητας. Και από εκεί και πέρα, με εργαλεία που έχουν, που υπάρχουν, γνωστά και από τις αποζημιώσεις λόγω COVID που έχει ο κύριος Τσίτσος, οι φορολογικές δηλώσεις πρώτης περίοδου του COVID, κάποιες οικονομοτεχνικές μελέτες, τις οποίες προτείνω και εγώ στην εισήγησή μου, μπορεί να προκύψει και κάποια αποζημίωση για άλλους επαγγελματίες, στους οποίους δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αίτημα προς εμένα και όχι στο αίτημα προς το Δήμο. Αυτό. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ρούσου, για την τεκμηριώσή σας. Θα δούμε τα βήματα από εδώ και πέρα. Καλή σας νύχτα. Το εξέφρασε ο Δήμαρχος. Η απόφαση μας είναι ότι θα... Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την παρουσία σας, λέει, της συνεδρίας. Καληνύχτα σας.